Χαίρετε, ονομάζομαι Σερέτης Χρήστος, είμαι φοιτητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί με τους καθηγητές Σπυλόπουλο Παναγιώτη και Τσιγκίλη Νικόλαο, πραγματοποίησαμε μια έρευνα που αφορά τον αθλητισμό των γυναικών στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού αθλητικού τύπου για τα έτη 2017 και 2018. Μια συγκριτική απεικόνηση. Στην παρούσα έρευνα, εξετάζουμε την αναπαράσταση του αθλητισμού των γυναικών στα πρωτοσέλιδα των ελληνικών αθλητικών εφημερίδων για τα έτη 2017 και 2018. Εξετάζουμε πώς ο ελληνικός αθλητικός τύπος καλύπτει τον αθλητισμό των γυναικών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Και σκοπός μας είναι να καλύψουμε το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούμε να προσδώσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο και έναν εκτεταμένο χαρακτήρα στη συζήτηση για τον ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό. Χρησιμοποιούμε σαν θεωρίες το φιλελεύθερο φεμινισμό, τον καθορισμό της σηματολογίας και τη θεωρία της πλαισίωσης. Το δείγμα μας αποτελείται από 2005 πρωτοσέλιδα, 620 από την εφημερίδα LiveSport, 697 πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα MetroSport και από την εφημερίδα Sport Day, 688 πρωτοσέλιδα. Χρησιμοποίησαμε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με μεθοδολογικό τριγωνισμό. Στο ποσοτικό κομμάτι έχουμε αναφορές δημοσιευμάτων και φωτογραφίες αθλητισμού των γυναικών στα πρωτοσέλιδα και στο ποιοτικό κομμάτι έχουμε ανάλυση των τίτλων και των περιεχόμενων των φωτογραφιών. Περνάμε στην ποσοτική έρευνα, όπου συνολικά για τα δύο έτη και το 2017 και το 2018, βρήκαμε ότι τα ποσοστά αναφορών συνολικά για τον αθλητισμό γυναικών είναι στο 1,6%, ενώ τα ποσοστά φωτογραφιών συνολικά είναι στο 1,2%. Η συνολική συμμετοχή στην κάλυψη αναεφημερίδα για το έτος 2017, η εφημερίδα Sport Day με 72,8% είναι πρώτη, με δεύτερη την εφημερίδα MetroSport με 23,7% και τρίτη την εφημερίδα LiveSport με 3,5%. Όσον αφορά το ποσοστό φωτογραφικής κάλυψης, η εφημερίδα Sport Day με 68,2%, η εφημερίδα MetroSport με 28,8% και η εφημερίδα LiveSport με 3%. Για το έτος 2018, η εφημερίδα Sport Day, όσον αφορά την κάλυψη θεμάτων του αθλητισμού των γυναικών, προηγείται με 50,3%, η εφημερίδα MetroSport με 30,4% και η εφημερίδα LiveSport με 19,3%. Και όσον αφορά το ποσοστό φωτογραφικής κάλυψης, η εφημερίδα Sport Day με 41,6%, η εφημερίδα MetroSport με 30,3% και η εφημερίδα LiveSport με ποσοστό 28,1%. Ο συνολικός αριθμός αθλημάτων που αναφέρονται στα πρωτοσέλιδα για το έτος 2017 είναι 25, εκ των οποίων μόνο τα 10 αφορούν τον αθλητισμό των γυναικών. Ενώ για το έτος 2018, το συνολικά 32 αθλήματα τα οποία αναφέρονται στα πρωτοσέλιδα, μόνο τα 12 αφορούν τον αθλητισμό των γυναικών. Εδώ υπάρχουν και πίνακες για τα δύο έτη συνολικά με τα αθλήματα τα οποία αναφέρονται. Και περνάμε τώρα στην ποιοτική έρευνα. Η ανάλυση μας εστιάζει στους τίτλους, στις φωτογραφίες και στις λεζάντες τους. Και σκοπός μας είναι να αξιολογήσουμε αν παρουσιάζουν στερεότυπα ή όχι στα θέματα που αναφέρονται. Οι τίτλοι και οι φωτογραφίες παρουσιάζουν συνήθως τις γυναίκες αθλήτριες ως όμορφες και γοητευτικές και χρησιμοποιούν όρους όπως κορίτσαρι, κοριτσάρι, για χρυσό και βασίλισσες. Επικεντρώνονται περισσότερο την προσοχή τους στην εμφάνιση των αθλητριών, αγνοώντας τις επιδόσεις τους, και οι αθλήτριες αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα. Το φαινόμενο αυτό δείχνει τη σεξουαλικοποίηση και την αντικειμενοποίηση των αθλητριών. Ενώ στην αντίπερα όχθη, ο αθλητισμός των ανδρών συνδέεται σχεδόν πάντα με τις κοινωνικές αντιλήψεις περί αρρωνοπότητας και επικεντρώνεται περισσότερο στα ανδρικά χαρακτηριστικά όπως η σωματική δύναμη, η αντοχή, η ταχύτητα και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πνεύμα. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα ποσοστά των αναφορών και των φωτογραφιών του αθλητισμού των γυναικών ήταν χαμηλά για το 2017, 1,3 και 0,9 αντίστοιχα, ενώ για το έτος 2018 παρατηρήθηκε μια ελάχιστη αύξηση στα ποσοστά με 1,8 και 0,9 αντίστοιχα.
Αυτό φυσικά το αποτέλεσμα μας αποκαλύπτει μια σοβαρή υποεκπροσώπηση του αθλητισμού γενικώ στα μέσα ενημέρωση. Επίσης, βρήκαμε ότι παραπάνω από το 90% των πρωτοσέλιδων δεν συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες αθλητισμού γυναικών. Και επίσης, διαπιστώσαμε ότι η εφημερίδα Sport Day έχει σταθερά υψηλότερη συχνότητα αναφορών και φωτογραφιών σε σχέση με τη Metro Sport και την εφημερίδα Live Sport. Η έρευνά μας έρχεται σε συμφωνία με αποτελέσματα άλλων ερευνών που σχετίζονται με τα ευρήματα του χαμηλού ποσοστού κάλυψης αθλητισμού των γυναικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Επίσης, βρήκαμε ότι είναι σύμφωνοι με αποτελέσματα από έρευνες που σχετίζουν τα ευρήματά τους ως προς τη στερεοτυπική απεικόνηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Οπότε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στερεοτυπική αντιμετώπιση του γυναικείου αθλητισμού, υπάρχει σεξουαλικοποίηση των αθλητριών, υπάρχει υποεκπροσώπηση και σεξιστική αντιμετώπιση. Σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα, μπορούμε να βρεθούμε σε άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, που μπορούν να μας παρέχουν νέα καινοτόμα αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό. Επίσης, το διαδίκτυο, αλλά και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη βάση πληροφοριών για τον αθλητισμό των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.